όλα καλά. Μα γι' αυτό τα έχω βρει με τον εαυτό μου, σου λέω. Δεν θεωρώ ότι έχει υπάρχει έκθρα. Ναι. Θεωρώ ότι έκλεισε ένα κύκλο. Τον βλέπει λοιπόν τον Γρηγόρη κάπου έξω. Θέλω να σου πω ότι κι άλλου φίλου με έχω διώξει που ήταν φίλοι μου δίπλα μου 20 χρόνια. Μετά από την είσοδο τη γυναίκα μου στη ζωή, έκανα κάποιε ακαθαρίσει. Έκατσα κι εγώ, έφυγα από μία παράσταση. Θυμάμαι ήμουνα με τον, Σπύρο, με τον Κώστα τον Σπυρόπουλο στο Tok Tok. Ναι. Και σε μία πρόβα ξυπνά και του λέω: Κώστα, θα φύγω από την παράσταση. Μου λέει: Γιατί σου έχω κάνει κάτι, λέω. Δεν του είπα τίποτα, ποτέ δεν το λέω. Και τώρα το λέω και στον αέρα πρώτη φορά. Του λέω: Θέλω να τα βρω λίγο με τον εαυτό μου. Συγγνώμη, τι εννοεί, το λες πρώτη φορά στον εαυτό. Έκανα πρόβες. Και, και η παράσταση έσκησε. Πήγε 3 χρόνια, 4. Εσύ γιατί έφυγες, δεν κατάλαβα. Έφυγα γιατί ένα καμπανάκι μου χτύπησε μέσα ότι έπρεπε λίγο να βρω τον εαυτό μου. Νοικιάζω ένα σπίτι, το βάφω, το βάζω ωραία χρώματα, παίρνω καινούργια έπιπλα, αγοράζω βιβλία και αρχίζω και διαβάζω έτσι. Απομονώνομαι και δεν κάνω αυτή τη ζωή που έκανα. Δηλαδή που ζω και καφετέριες, φτώνα, γυρνάω από εδώ. Τι σου φταίγει η παράσταση, το Tok Tok, τι σου φταίγει, εγώ δεν κατάλαβα. Ξέρεις τι, ήθελα λίγο, παρόλο που μου κόστησε οικονομικά, έμεινα χωρίς δουλειά και χωρίς θέατρο, ήθελα λίγο να βρω τον εαυτό μου. Μάλιστα. Γιατί μεγάλωνα και λέω, πόσο ακόμα θα ζεις μόνος. Τα καταφέρνω άριστα το να ζω μόνος μου. Γιατί είμαι νοικοκύρης, είμαι ένας άνθρωπος που καλύπτω τις ανάγκες μόνος μου. Δεν χρειάζομαι βοήθεια τρίτο και δεύτερο χέρι. Αλλά λέω, είναι ώρα να πηγαίνει με το εγώ, λέω, Θανάση. Δηλαδή να ζει για πάρτι σου, επειδή τα έχει τακτοποιήσει όλα τα επαγγελματικά, τα οικονομικά, από εδώ, από εκεί. Λες, δεν είναι ωραίο να γυρίσει το εμείς. Ενώ μεγάλωσα με το εμείς. Άρα, μέχρι δηλαδή, και τώρα πολύ πρόσφατα, γιατί αυτή η απόφασή σου ήταν πριν από 3 χρόνια. Πότε παίχθηκε το με την Κατερίνα είμαστε 4 χρόνια. Αυτά τα 4 χρόνια άλλαξε άρδινη ζωή μου. Μάλιστα. Και η Κατερίνα ήρθε μετά την απόφασή σου αυτή, λοιπόν. Ναι, την ταλαιπώρησα. Αλλά μου είπε ότι είχα καταλάβει ότι τα κάνεις για να τα κάνεις. Δηλαδή, διώχνουν τους ανθρώπους που σε αγαπάνε πολύ, αλλά εγώ μου λέει θα σε κυνηγήσω. Είναι σαν να σε αγαπούσα πριν σε γνωρίσω.